Για ένα μνημόνιο που δημιουργεί χιλιάδες νέους ανέργους και ταυτόχρονα διαλύει τη δημόσια παιδεία και την δημόσια υγεία, μιλά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεϊμπέκ για το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε για την εκταμείευση τελευταίας δόσης για τη χώρα. Ένα μνημόνιο που δημιουργεί χιλιάδες ακόμα ανέργους, που διαλύει ακόμα περισσότερο τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, αυξάνει τη φορολογία των φτωχών, ακόμα φορολογείται και το επίδομα ανεργίας. Βέβαια αφήνοντας άθικτα τα προνόμια των πλουσίων. Όλα αυτά έγιναν υπό την απειλή της εκταμείευσης της δόσης και παρά τις συνεχείς διαβεβαίωσης ότι θα είναι κάθε φορά, έλεγαν ότι τα μέτρα είναι τα τελευταία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια στα μέτρα, δεν τελειώνουν, πάντα υπάρχει και κάποιο καινούριο. Και για μας αυτό εντείνει την κοινωνική καταστροφή, επιβαρύνοντας τους εργαζόμενους και στέλνοντας ακόμα κατά χιλιάδες συμπολίτες μας στις ορδές των ανέργων. Βέβαια είναι λυπηρό ότι καταργούνται οι θέσεις των σχολικών φυλάκων, που πιστεύω και εγώ ίδιος ότι ήταν σημαντική συμβολή αυτών των ανθρώπων. Ήταν κατά κύριο λόγο χαμηλόμισθοι οι άνθρωποι που κάναν αυτή τη δουλειά με λίγα λεφτά, και όμως το έργο τους ήταν μεγάλο. Το ίδιο συμβαίνει και με την δημοτική αστυνομία. Ακόμη ο ίδιος σχολίασε την κατάργηση των 52 ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση, τονίζοντας ότι θα έρθουν και άλλα δυσβάστακτα μέτρα για την κοινωνία που αποδεδειγμένα δεν αντέχει άλλο. Καταργούνται 52 ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κατά κύριο λόγο σε αυτές τις σχολές πήγαιναν παιδιά των χαμηλών στρωμάτων, και αυτούς τους στέλνουμε ή στη λύση να πάνε στα ιδιωτικά ΓΕΚ ή να μείνουν χωρίς να συνεχίσουν το λύκειο. Βέβαια πιστεύουμε ότι όλα αυτά έγιναν για την αναβάθμιση των ειδικών σχολών, και δεν δίνεται μια ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να έχουν μια επαγγελματική κατάρτιση. Και πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα είναι τα τελευταία μέτρα, θα υπάρχει και συνέχεια. Όμως πώς θα αντέχει η ελληνική κοινωνία, τα έχουν διαλύσει όλα και φως δεν βλέπουμε. Καταλήγοντας, ο κύριος Ζεϊμπέκ σημείωσε ότι με τα μέτρα που συνεχώς λαμβάνονται από την παρούσα κυβέρνηση δεν οδηγούν τη χώρα σε έξοδο από την κρίση.